Επειδή παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα και σήμερα σε συνέντευξη του γραμματέα του ΚΚΕ, εκφράζει την ανησυχία του για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα έχει εκφραστεί κατά καιρούς και για την αμυντική συνεργασία των ΗΠΑ με την πατρίδα μας. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα με το προσφυγικό μεταναστευτικό. Επιχειρεί η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας η ίδια λέει ένα λάθος, να διορθώσει και να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα, παράλληλα με ένα νομοθετικό έργο το οποίο έχει περάσει, όπως για παράδειγμα την γρήγορη αξιολόγηση των αιτούντων ασύλου. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα πραγματικά θα αποκλιμακώσει την κατάσταση το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι γνωστή. Να μην την περιγράφουμε, μην χάνουμε και χρόνο, στα νησιά τουλάχιστον. Όπως επίσης ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο ανά πάσα στιγμή να αυξηθούν οι ροές προς την Ελλάδα προσφύγων μεταναστών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε καλά, είχε καταθέσει τις προτάσεις του, τις σκέψεις του σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό στο κομμάτι της αντιμετώπισης του, δηλαδή της διαχείρισής του, αν θέλετε, εδώ στη χώρα μας. Και είχαμε πει για την κατάργηση, και λέμε φυσικά, για την κατάργηση των απαράδεκτων αυτών hot spot στα νησιά, κατά την είσοδο στη χώρα μας των μεταναστών, παύλα προσφύγων, να γίνεται μια γρήγορη ταυτοποίηση, από εκεί και πέρα να προωθούνται στην υπηρετική χώρα και σε πολύ σύντομο διάστημα, με εξοπλισμένοι οι άνθρωποι αυτοί με τα απαραίτητα έγγραφα, να φεύγουν για τους τόπους προορισμού τους, που είναι διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρώπης. Δεν μπορούν να δοθούν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όμως δείτε, πολιτική, κοιτάξτε όμως, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως το μεταναστευτικό δεν είναι κεραυνός, είναι εθρία. Είναι συγκεκριμένα για τον εγκλωβισμό εννοώ των προσφύγων και μεταναστών. Ναι. Είναι απόρρια συγκεκριμένων πολιτικών που και τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, υπέγραψε τη συμφωνία, την απαράδεκτη αυτή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, την εφάρμοσε ή προσπάθησε να την εφαρμόσει, την εφαρμόζει τώρα αναγκαστικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν διαφώνησε. Λοιπόν, είναι η συνθήκη του Δουβλίνου, είναι λοιπόν σε μια σειρά πολιτικές και στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο προσφυγικό μεταναστευτικό, τα οποία οδηγούν στο διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών εδώ στη χώρα μας. Και απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οι κυβερνήσεις, είτε πριν είτε η νυν κυβέρνηση, δεν σηκώνουν καμία αντιπαράθεση. Θεωρείτε και θα πρέπει να αντιπαρατεθείς με αυτές τις πολιτικές, διότι αυτές αναγκάζουν τους... Λέμε για τη διαχείριση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του συνολικού προβλήματος. Ναι, αλλά πήγατε και υπογράψατε αυτή την απαράδεκτη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με το διπλό που σημαίνει το διπλό εγκλωβισμό. Και εμείς δεν λέμε ότι καλώς κάνουν για παράδειγμα τα κράτη τα οποία σηκώσανε τείχους και απαγορεύουν την είσοδο μεταναστών προσφύγων. Λοιπόν, εμείς λέμε. Αυτό που λέμε είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ήρθαν από το πουθενά, ήρθαν από χώρες στις οποίες και η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ, με τους Αμερικάνους, διαμέλυσαν τις χώρες, τις διέλυσαν τις χώρες και δημιούργησαν τεράστια καραβάνια προσφύγων. Και εδώ να δούμε και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Π.χ. Συρία. Και όχι μόνο. Άρα λοιπόν εμείς λέμε, βεβαίως είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπεύθυνη είναι και οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές που συναποφασίζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελάτε κύριε Ραμπρούλη, για να δούμε λίγο και αυτό το κεφάλαιο τώρα για το κέντρο της Αθήνας και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, παρακαλώ. Δείτε, γίνεται, ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά και τις προηγούμενες μέρες υπάρχει μια αντιπαράθεση στο ζήτημα των αστυνομικών μέτρων, της αστυνομίας, των αρμοδιοτήτων και πάει λέγοντας. Γιατί γίνεται αυτό? Για να χτυπηθεί τι? Η παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων, η ταυτοποίηση, να το βάλουμε αυτόν τον όρο, των μεταναστών, τέλος πάντων όλων αυτών που πουλάνε τα εμπορεύματα αυτά, οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, που και σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη ανέφερε ένα αριθμό τάξης 2 με 3 χιλιάδες. Ναι. Όμως δείτε, πώς προέκυψαν αυτοί οι άνθρωποι από το πουθενά ήρθανε, πώς πουλάνε αυτά τα εμπορεύματα, τα οποία μπαίνουν στην Ελλάδα. Πού μπαίνουν στην Ελλάδα? Πώς ήρθαν αυτοί? Δηλαδή, αν θες να χτυπήσεις, να το πω έτσι, αυτό που λέμε το παρεμπόριο, αυτού του τύπου το παρεμπόριο κτλ., νομίζω υπάρχουν οι δυνατότητες, τα μέσα και οι αντίστοιχες υποδομές και δομές, αλλά και το έμψυχο δυναμικό για να το κάνεις αυτό. Τώρα, εάν θέλουμε να καθαρίσουμε το κέντρο, σε εισαγωγικά η λέξη, να καθαρίσουμε το κέντρο της Αθήνας, διότι αυτή είναι η βιτρίνα μας και να το σπρώξουμε αυτό, το παρεμπόριο ή τις όποιες, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, εντός εισαγωγικών, παράνομες δραστηριότητες πιο περιφερειακά
στην Αττική, σε περιφερειακές συνοικίες, αυτό μένει να το δούμε. Αλλά δείτε, δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα ζητήματα. Διότι ποια είναι η αιτία αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν χαρτιά, που τους κυνηγούν, ενώ που ασχολούνται με το παρεμπόριο, ναι, υποτίθεται. Ναι. Αλλά και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα που είναι προς τα εμπορεύματα, τέλος πάντων, που διακινούν. Από πού έρχονται. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι δυνατότητες εκεί να εστιάσουν το αυτό και νομίζω τους ξέρουν. Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση για να τους πιάσουν. Ευχαριστούμε πάρα Λέμε πολύ. Για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δείτε, έχει αποδειχτεί σε διάφορα παραδείγματα ότι δεν είναι μόνοι τους και το γνωρίζετε πολύ καλά και ο καθένας μπορεί αυτό να το καταλάβει. Δεν δρούνε μόνοι τους, δρούνε μέσα από κάποια συγκεκριμένα κυκλώματα. Έτσι. Νομίζω αυτά είναι σε θέση. Κύριε Λαμπρούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σε θέση το κράτος μας να τα αντιμετωπίσει.